Στη σύγχρονη ελληνική μαγειρική, το κρέας έχει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να είναι μέρος της καθημερινής μας διατροφής, όμως με σοφούς και ευεργετικούς συνδυασμούς, έχει την τιμητική του στο γιορτινό τραπέζι. Από τα αρχαία χρόνια, τις τελευταίες μέρες του χρόνου, υπήρχε η θυσία του χείρου. Πέρασε στα βυζαντινά χρόνια και επικράτησε μέχρι τις μέρες μας, με την ονομασία τα χειροσφάγια. Έτσι, δεν γίνεται γιορτινό τραπέζι χωρίς χοιρινό κρέας. Και εμείς σήμερα θα το κάνουμε με μια αγαπημένη συνταγή, χοιρινό με αποξηραμένα φρούτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Εδώ έχω κομμάτια χοιρινό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σπάλα ή μπούτι. Το έχω πλύνει και θα πρέπει να το σκουπίσω με απορροφητικό χαρτί για να φύγει η υγρασία. Και τώρα θα πρέπει να φτιάξουμε τη μαρινάδα μας που θα αφήσουμε το χοιρινό για ένα ολόκληρο βράδυ εκεί. Αυτό θα δώσει γεύση και άρωμα στο κρέας μας. Θα ρίξω κόκκινο κρασί και πολύ ωραία μπαχαρικά. Μερικά φύλλα δάφνης. Μπαχάρι. Κόκκους πιπέρι. Και δενδρολίβανο. Θα κλείσουμε με μεμβράνη και θα αφήσουμε στο ψυγείο. Το χοιρινό μας έχει μαριναριστεί τέλεια. Πριν το μαγειρέψουμε όμως, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τα αποξηραμένα φρούτα. Έχουμε διάφορα αποξηραμένα φρούτα. Αυτά όμως που θα δώσουν ιδιαίτερη γεύση στο φαγητό μας είναι τα δαμάσκηνα. Θα βάλουμε απίρινα δαμάσκηνα σε ένα μπολάκι και θα περιχύσουμε με κονιάκ. Θα αφήσουμε για μία ώρα να μαλακώσουν. Σε μία βαθιά κατσαρόλα θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο και θα αφήσουμε να ζεσταθεί. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε μέσα τα κομμάτια του χοιρινό για να σοταριστούν και από τις δύο πλευρές. Το χοιρινό μας το έχουμε αφήσει να σοταριστεί. Αυτή την υπέροχη μαρινάδα δεν θα την πετάξουμε, θα τη χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας. Θα σουρώσουμε τα μπαχαρικά και θα κρατήσουμε το κρασάκι. Θα ρίξουμε ένα ξερό κρεμμύδι και θα ανακατέψουμε να γυαλίσει. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Αυτό θα βοηθήσει να δέσει η σάλτσα μας. Θα το κοστινίσουμε για να μην δημιουργηθούν σβόλοι. Θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας που θα δώσουν υπέροχη γεύση και άρωμα. Μερικά φύλλα δάφνης, ένα ξύλο κανέλας, κόκκους μπαχάρι και ελάχιστο θυμάρι ή ρίγανη. Θα σβήσουμε με κόκκινο κρασί το κρασάκι που έχουμε κρατήσει από τη μαρινάδα και θα το αφήσουμε να εξατμιστεί. Θα ρίξουμε ένα ποτήρι νερό στο φαγητό μας, αλατίζουμε. Θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία μας στο μισό και θα αφήσουμε για περίπου μία ωρίτσα να ψηθεί. Θα παρακολουθούμε κατά διαστήματα αν χρειαστεί να συμπληρώσουμε με ελάχιστο ζεστό νερό. Έχει περάσει μία ώρα και το χοιρινό μας έχει μαλακώσει. Θα βάλουμε μέσα τα αποξηραμένα φρούτα και στο μισό κονιάκ θα ρίξουμε μία κουταλιά μουστάρδα.
Θα ανακατέψουμε να λιώσει και θα περιχύσουμε το φαγητό μας. Ανακατεύουμε και θα συνεχίσουμε το μαγείρεμα για άλλα 20 λεπτά έως μισή ώρα. Το γιορτινό μας φαγητό είναι έτοιμο. Μπορείτε να το συνδυάσετε με πουρέ πατάτα ή πουρέ κάστανο. Θα καταπλήξει τους αγαπημένους σας. Αν σας άρεσε η συνταγή μας, κοινοποιήστε την να τη δουν οι φίλοι σας και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Καλά Χριστούγεννα!